Καλώς βρεθήκαμε σε τούτη τη μεγαλειώδη αγωνιστική κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση των συνταξιούχων πανελλαδική που δίνει το μήνυμα του αγώνα και για μας τους συνταξιούχους και για τις νεότερες γενιές, για όλους εκείνους που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία, για όλους εκείνους που έχουν από την πλάτη τους βγει τα τεράστια κέρδη και υπερκέρδη για να μην εκπληρώνουν τις δικές μας ανάγκες. Επειδή οι προηγούμενοι χαιρετισμοί γίνανε ομιλίες, εγώ θα πω ότι είμαστε εδώ, είμαστε στο δρόμο του αγώνα, κάνουμε αγώνες γιατί έχουμε προβλήματα και όχι αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγώνες και θα συνεχίσουμε γιατί δεν ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν με τα ψίχουλα. Κάνουμε αγώνες γιατί 13 χρόνια τώρα τα δικαιώματά μας σφαγιάζονται. Κάνουμε αγώνες γιατί έκοψαν τις συντάξεις, την υγεία, όλα όσα πληρώσαμε με τον αγώνα μιας ζωής, γιατί είναι δικά μας χρήματα. Κάνουμε αγώνες γιατί ο δικός μας πλούτος που παράγεται δεν πηγαίνει για τις ανάγκες μας, αλλά πηγαίνει για τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Πηγαίνει για τις ανάγκες των πολεμικών μηχανών που έχουν στηθεί σήμερα σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία μέχρι την Παλαιστίνη, που σφαγιάζονται οι λαοί κυριολεκτικά για τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε και δηλώνουμε και απαιτούμε να σταματήσει η αιματοχυσία τώρα στην Παλαιστίνη από το δολοφόνο κράτος του Ισραήλ. Και η κυβέρνηση να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου για την δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στην Παλαιστίνη με πρωτεύουσα του Ισραήλ. Αυτή είναι η αιτία που γίνεται ο πόλεμος. Είμαστε εδώ λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους. Είμαστε εδώ και διεκδικούμε και θα διεκδικήσουμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, ό,τι από τις προηγούμενες ομιλίες τους οι συνάδελφοι ανέφεραν αναλυτικά. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε το δρόμο του αγώνα, γιατί γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, τίποτα δεν χαρίστηκε. Όλα από την εργατική τάξη, από το λαό, καταξιώνται μόνο με τον αγώνα του. Και η σημερινή μας συγκέντρωση είναι μια μαζική εκδήλωση που στέλνει ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση και σε όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε όσα μας έχουν φορτώσει στην πλάτη μας. Διεκδικούμε τον πλούτο που έχουμε παράξει. Διεκδικούμε όλα εκείνα που θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα μας στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα, γιατί αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας για τον εργατόκοσμο, για τους συνταξιούχους, για όλους εκείνους που παράγουν τον πλούτο και δεν μπορούν να τον απολαύσουν γιατί μεγάλα συμφέροντα τους τον αφαιρούν. Και θα παλέψουμε για μια κοινωνία δίκαιη που στη σημαία της θα γράψει την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή πρέπει να είναι η προοπτική. Αυτή πρέπει να είναι η διεκδίκησή μας. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας μας και σε αυτή τη μάχη θα τη συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, τώρα η μεγάλη μας πορεία που θα κυκλώσει ολόκληρη την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, γιατί άλλη φορά θα τους κυκλώσουμε όλους γύρω-γύρω και δεν θα μπορούν να πάνε πουθενά, θα ξεκινήσει προς την Ομόνια, είναι η κεφαλή της, θα πορευτούμε στην Αιώλου, θα γυρίσουμε στη Σταδίου, θα πάμε κάτω από το Υπουργείο Εργασίας για να συναντηθούμε με τον Υπουργό Εργασίας. Του έχουμε στείλει τα αιτήματά μας για να μας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Όχι κοροϊδία, όχι ψίχουλα, δεν τα ανεχόμαστε. Διεκδικούμε εκείνα που μας έκοψαν, εκείνα που πληρώσαμε με το μόχθο μιας ζωής. Καλή δύναμη και υγεία, καλή επιστροφή, καλή πορεία να έχουμε τώρα και φυσικά
να είμαστε σε ετοιμότητα γιατί οι αγώνες μας θα συνεχιστούν. Με μια τσεκουριά δεν κόβεται το δέντρο. Θέλει πολλές τσεκουριές. Γεια σας.